γενικά, αλλά σχέση με τη μουσική, η ζωή της φέρνει. Η ανθρώπινη φωνή. Η ανθρώπινη φωνή, λοιπόν. Του Κοκτώ. Mm. Μου πρότεινε η ζωή να κάνω μια βραδιά όπου το πρώτο μέρος θα είναι το θεατρικό κομμάτι, το μόνο του Κοκτώ, και στο δεύτερο μέρος θα είναι η μουσική του Πουλέγκ, μαζί με την ορχήστρα. Είπαμε, πάμε να το κάνουμε. Ο Γιώργος ο Κάφκας, ένας πολύ καλός ηθοποιός μας, που βοηθάει συναντητικά τη Μαρία Χατζηωαννίδου, μια πολύ καλή ηθοποιό μας και δουλεύουμε τώρα στο διάστημα μαζί. 12 και 13 Οκτωβρίου στα πίστα των Δημητρίων, τώρα που χαιρόμαστε που εντάχθηκε στο πρόγραμμα αυτή η πρωτοβουλία, θα γίνουν αυτές οι δύο βραδιές και έχουμε ένα δοθηκά ευκαιρία μετά. Και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ήρθε με πολύ κέφι η ζωή εδώ, τη ζωή της πόλης. Γιατί τα τελευταία τρία χρόνια προσπάθησα και εγώ πολύ να φέρω την ΚΟΘ στο κρατικό θέατρο που έλειπε για μια 20ετία και να κάνει συναυλίες. Και αυτή η προσπάθεια τώρα όσο πάει και μεγαλώνει. Έχουμε και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που τρέχει. Πάμε ορχήστρα για δεύτερη, για δεύτερη σεζόν. Για δεύτερη σεζόν που είναι τα παιδιά της δραματικής μας σχολής εκεί που συνεργάζονται με την ορχήστρα και τις παρακολούθησα και εγώ στα πιθήκα να κάνει και ήταν υπέροχα. Δηλαδή και το κέφι που είναι εκεί, να εκεί η δουλειά που κάνει στη μουσική και το κέφι το μουσικό και το υποκριτικό του ταλέντο επίσης. Παραδείχθηκε. Και ήταν μια βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Μπράβο, έτσι συνεχίστε και ό,τι χρειαστεί είμαστε δίπλα και πολύ θα χαρώ επίσης εάν τους φιλοξενείς και βρείτε τρόπο να είναι στο μέγαρο μουσικής, μην αφήσουν εμάς. Θέλω να κάνουμε συναυλίες και στα ελληνικά μας θέατρα. Εντάξει. Φυσικά. Γιατί, αν είπαμε στην αρχή, είναι άστεγοι ηγόθ, εμείς έχουμε τρόπο να δώσουμε κάποιες βραδιές για συναυλία, μην και στεγαστείτε και να ξεχάσετε. Το λέω γιατί οι θεατές μας, και είναι πολύ για τον χρόνο, παίρνουν 200.000 πια στο κρατικό θέατρο. Πέρα από θέατρο, θέλουν πολύ να παρακολουθούν και μουσικά γεγονότα μέσα στις θεατρικές μας σκηνές. Εντάξει. Είναι πάντα σε ανοιχτή και να το προσέξεις. Είναι ανοιχτή και είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτη. Και φυσικά θα συνεχίσουμε αυτή την παρουσία και αυτή την ενεργή και δημιουργική συνεργασία. Το λέω για να ξέρετε ότι ακόμα και πολλές φορές αποφάσισα, αρκετές φορές μάλιστα αποφάσισα, εκείνη τη βραδιά να ακυρώσουμε εμείς την παράστασή μας, να φύγουμε από το πρόγραμμά μας, γιατί θα έρθει η ΚΟΘ να παίξει στο Βασιλικό ή στην ΕΠΣ. Το ίδιο είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε και φέτος, το ξέρεις. Επίσης είχαμε την τιμή να έχουμε την έναρξη του φεστιβάλ Δάσους στο Καλαμάτι. Ακριβώς. Και εκεί λόγω βροχής μεταφερθήκαμε στο μέγαρο μουσικής. Μάλλον και έγινε και ο αγώνας, ε. Για φωνή αυτή βροχή, Γιώργο. Χωρίς τρίμιν. Γιώργο Παππούς, μην τη συνασώ. Σοβαρά. Συγκινήθηκα πολύ περίπου. Ξέρεις ποιο τραγούδι είναι. Θέλει, ναι. Με διάντα, δεν λέω ότι είναι. Είμαστε πρόβλημα. Χρόνια πολλά για τα 60 χρόνια, είστε λίγο μεγαλύτεροι από εμάς. Εμείς στο 19 θα γίνουμε 58. Και μπράβο, καλή συνέχεια και με τον Ρούβε, η δουλειά που κάνετε και όλοι έχουν κάνει σπουδαία. Συνεχίστε και εμείς είμαστε μαζί σας, γιατί όπως πες με τη συνεργασία γίνονται όλα. Νομίζω ότι το κατάλαβε αυτό η πόλη. Εγώ τουλάχιστον 3 χρόνια είδα ότι ίσως επιτέλους το κατάλαβε, πάντως το κατάλαβε. Και έτσι όλοι μαζί να κάνουμε και πιο ωραία πράγματα.